Πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί τα εγκαίνια της νέας γέφυρας στην άλλη μεριά που κατασκευάστηκε με χορηγία του Ομίλου Επιχειρήσεων Μυτιλινέου και δίνεται για χρήση στους πολίτες. Πρόκειται για ένα σημείο νευραλγικής σημασίας και πλέον έχει αποκατασταθεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Παρόντες στην τελετή εγγενείων ήταν ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο Διευθυντής της ΜΕΤΕΚΑ Γιώργος Οικονόμου, Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ, Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Ανά Μαρία Παπαδημητρίου, αντιδήμαρχοι και πλήθος κόσμου. Με το δεξί να μπούμε, καλωρίζει και να το χαρεί ο κόσμος. Να το χαρεί ο κόσμος. Πραγματικά να σας πω κάτι, είναι μια περίοδο που μέρα με την ημέρα που βελτιώνει την κατάσταση και αλλάζει η εικόνα και επανερχόμαστε στην προτέρα κατάσταση, αισθάνομαι και καλύτερα. Εδώ υπήρχε μια βιβλική καταστροφή. Είδατε, κατά 80% ολοκληρώθηκε με μελέτη, με μια σύγχρονη γέφυρα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Και μένουν τώρα οι παράχθια όχθη να το ολοκληρώσει η περιφέρεια όπως δεσμεύτηκε ο Περιφερειάρχης. Είναι ένα έργο εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενο από τον Ευάγγελο το Μυτιλινέο που θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια. Είναι το πρώτο έργο που γίνεται σε όλη τη Θεσσαλία, να το τονίσουμε αυτό. Και καταλαβαίνετε ότι παρόλο που υπάρχει ιδιωτικό ενδιαφέρον και χρηματοδότηση από ιδιώτη, καθυστερήσαμε τόσο πολύ. Αλλά έτσι είναι η Ελλάδα, έτσι είναι η γραφειοκρατία. Είχαμε τη διάθεση να προσφέρουμε και να τα κάνουμε πιο γρήγορα, αλλά δυστυχώς ο νόμος και η γραφειοκρατία στερεί αυτή τη δυνατότητα και υπάρχουν καθυστερήσεις. Αλλά θα πορευτούμε με αυτά γιατί είμαστε ακόμη στην αρχή. Έχει πολύ δρόμο να διανύσουμε για να αποκαταστήσουμε τις βλάβες, τις ζημιές και τις καταστροφές σε όλη την πόλη και στις ενότητες και σε συνεργασία πλέον με τους αρμόδιους υπουργούς. Αυτό κατασκευάστηκε με την επίβλεψή μας. Χρησιμοποίησαμε και άλλους εργολάβους, αλλά το έργο είναι κατασκευασμένο από βολιώτικα χέρια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εκείνο που μπορούμε να πούμε, όπως έλεγα και πριν, είναι ότι η άλλη μεριά είναι ένας κόμβος του Βόλου. Τα παλιότερα χρόνια είχε μεγαλύτερη σχέση, διότι λέμε ότι τα καραβάνια από τον κάμπο ερχόταν προς τη Ζαγορά και αλλάζανε τα ζωάκια, τα μουλάρια εδώ, προκειμένου να συνεχίσουν από την άλλη μεριά. Από εκεί βγήκε και η λέξη. Η λέξη από εκεί προέρχεται. Θέλω να πω ότι σαν εργοστάσιο η ΜΕΤΚΑ έχει ιδρυθεί το 1963, έχει δηλαδή περάσει τα 60 χρόνια πλέον, με λειτουργία στο Βόλο. Αυτή τη στιγμή οι εξαγωγές είναι 100% στις χώρες της Ευρώπης, στη Γερμανία, στην Γαλλία, στην Αμερική επίσης, πάρα πολύ. Η ΜΕΤΚΑ πήρε μεγάλη ανάπτυξη μετά την εξαγορά από τον Όμιλο Μυτιλινέου και συγκεκριμένα από τον Ευάγγελο Μυτιλινέο. Έγινε το κόψιμο της κορδέλας, ενώ ο Δήμος Βόλου απένιμε και τιμητική πλακέτα στον Διευθυντή του Εργοστασίου της ΜΕΤΚΑ. Φίλο μου το Βαγγέλη το Μυτιλινέο, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, να τον ευχαριστήσουμε και ας ελπίσουμε, ξέρω το πρόγραμμά του είναι πολύ επιβαρημένο, τι να σας πω, για να τον δει ο Τραμπ, κλείνει ραντεβού ο Τραμπ, όχι ο Μυτιλινέος.